Πάμε τώρα εμείς να γυρίσουμε σελίδα στην ενημέρωσή σας και να έρθουμε στο Δήμο Σπάρτης να καλησπέρασουμε στην έκθεση σύνδεσής μας στον Δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Μιχάλη Πακαλόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Πακαλόπουλε, ήταν πολύ σημαντική αυτή η διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού. Ξεκαθαρίστηκαν πάρα πολλά πράγματα, μπήκαν προτεραιότητες. Έχετε στην ευθύνη σας και εσείς ως Δήμαρχος ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα που έχει η Σπάρτη. Πώς λοιπόν αυτές οι πολιτιστικές δυνατότητες της Σπάρτης θα αξιοποιηθούν και ποιες είναι και οι προτεραιότητες που μπαίνουν? Πράγματι ήταν ένα διήμερο, ολοκληρώθηκε εχθές μια επίσκεψη από την Κυριακή το απόγευμα της Υπουργού, η οποία όπως δήλωσα μας γέμισε με αισιοδοξία. Και γιατί μας γέμισε με αισιοδοξία? Ακριβώς γιατί η Υπουργός δεν υποσχέθηκε πράγματα τα οποία δεν είναι υλοποιήσιμα, δεν είναι ορατά. Δεν έδωσε άρρωστες υποσχέσεις και μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν. Ξεκινώντας πρώτα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο της Πελάνας. Ένας χώρος ο οποίος έχει ένα παρελθόν που μας έχει στενοχωρήσει. Έδωσε χειροπιαστές υποσχέσεις και εντολές τι πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε βήμα-βήμα να είμαστε έτοιμοι όταν φτάσει η στιγμή χρηματοδοτική για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές, δίνοντας μια έμφαση στην προστασία του αρχαιολογικού χώρου, στην απολωτρίωση των χώρων των οικοπαίδων που είναι δίπλα, ώστε να μεγαλώσει, να πάρει μια ανάσα το αρχαιολογικό μνημείο εκεί της Πελάνας, ο αρχαιολογικός χώρος Πελάνας, και στην διευθέτηση ενός ρέματος, ώστε να μην γίνουν καταστροφές. Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε την πραστοπολιτεία του Μιστρά. Σας θυμίζω ότι ο Μιστράς ανήκει στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO και είναι και ο 8ος όρος επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Ήδη, αν θυμόσαστε, πριν από 2 περίπου μήνες, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Επιδαύρου, είχε γίνει μια συνάντηση των 12 δημάρχων που έχουν στην κατοχή των Δήμων τους, στην χωροταξία των Δήμων τους, μνημεία της UNESCO, με σκοπό να υπάρχει μια συντονισμένη πλέον δράση όλων εμάς των δημάρχων και κοινές διεκδικήσεις. Εκεί λοιπόν είμαστε πάρα πολύ κοντά στη φάση στην οποία τα παλάτια, του Μιστρά, θα αποδοθούν σε επισκεψιμότητα. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Εγώ έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τα παλάτια. Είμαστε στην κυριολεξία, στο τελευταίο στάδιο, και σύμφωνα με την προβλέψη και της Υπουργού αλλά και της υπηρεσίας της εφορίας, της Πέμπτης Εφορίας Αρχαιοτήτων που ήταν στην συνάντηση, θεωρούμε ότι μέσα στο 25, να μην βάλω πιο αισιόδοξα το χρονοδιάγραμμα, θα είμαστε σε φάση να γίνουν τα επίσημα εγγένεια. Συνεχίσαμε επισκεπτόμενοι το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο, που όπως ξέρετε γίνεται προσπάθεια για να γίνει η αναβάθμισή του. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει δύο μέρη. Το ένα είναι το Ίδρυμα Μια Σταύρος Νιάρχος, που χρηματοδοτεί την ανάπλαση αυτή και την ανακαίνισή του, αναπαλαίωσή του, με 4 εκατομμύρια περίπου ευρώ, και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει με άλλα 6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε το παλιό αρχαιολογικό μουσείο που είναι στο κέντρο της πόλης, θα είναι και αυτό στα επόμενα 1-2 χρόνια, δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς το χρονικό διάστημα των εργασιών, θα είναι πλέον ένα σύγχρονο μουσείο. Θυμίζω ότι είναι ένα από τα πιο παλιά μουσεία, ίσως το πιο παλιό που υπάρχει στην Ελλάδα. Συνεχίσαμε λοιπόν στον χώρο της αρχαίας Σπάρτης, όπου υπάρχει το αρχαίο θέατρο. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης, και εκεί ο Υπουργός έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει και υλοποιήσιμες κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει. Και σίγουρα το μεγάλο στοίχημα που ο Υπουργός δεσμεύτηκε και η ίδια μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, ότι η υπόσχεσή της ότι εντός του 2024 θα έχει γίνει η δημοπράτηση του έργου. Θα είναι έτοιμα μάλλον τα τεύχη δημοπράτησης. Νομίζω ότι περιγράψατε και αποτυπώσατε και με στοιχεία και με αριθμούς τα όσα πρόκειται και τα όσα υλοποιούνται. Θα βάλω όμως και την διάσταση για το νέο αρχαιολογικό μουσείο που βρισκόμαστε, γιατί νομίζω αυτό είναι και που καίει πάρα πολύ την ίδια την κοινωνία και νομίζω ότι αποτελεί και μία από τις δικές σας βασικές προτεραιότητες. Έχουμε ακούσει τις πρόσφατες εξελίξεις. Σε ποιο σημείο λοιπόν είμαστε και αν είμαστε σε σημείο ικανό να έχουμε ένα μουσείο που θα αντανακλά όλη αυτή την πολιτιστική ταυτότητα της παγκόσμιας ακτινοβολίας της Σπάρτης? Πριν από 1,5-2 μήνες έγινε μια ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων στο γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, κ. Παπαθανάση, στο οποίο συμμετείχε και η ίδια Υφυπουργός, ήταν οι βουλευτές, ήταν ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης και ήμουνα και εγώ. Εκεί λοιπόν δεσμεύτηκε και ο Υφυπουργός ότι το ποσό υπάρχει για να γίνει για την εκτέλεση του έργου.
Εκεί η Υπουργός δεσμεύτηκε μαζί με τον Υφυπουργό ότι εντός, όπως σας είπα, το 24 θα είμαστε έτοιμοι να γίνει η δημοπράτηση. Πράγματι η Σπάρτη έχει αδικηθεί τα τελευταία χρόνια και δεν έχει η τόσο ιστορική πόλη της Σπάρτης ένα ανάλογο μουσείο να στεγάσει όλα αυτά τα ευρήματα. Και ξέρετε, είναι πάρα πολλά και είναι κλεισμένα σε αποθήκες. Και είναι κρίμα για αυτή την πόλη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τόσο την Υπουργό όσο και τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν είχαν αυτή τη διάθεση να είναι πάνω από αυτό το μουσείο και να θέλουν να υλοποιήσουν αυτό το μουσείο, δεν θα γινόταν ποτέ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλοι μας θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτή την υπόσχεσή τους, θα τα παρακολουθούμε στενά. Αυτό είναι γεγονός. Και θα είμαστε πλέον, επιτρέψτε μου τη λέξη, από πάνω, ώστε να προσπαθούμε κι εμείς στο μέτρο του δυνατού να ασκούμε την πίεση που πρέπει, αλλά η επικοινωνία που έχουμε και ο τρόπος με τον οποίο η κυρία Μενδώνη έδωσε τη διαβεβαιώσει της, σας είπα, δεν ήταν ούτε πυροτεχνήματα, ούτε πράγματα τα οποία ακούγονται, όπως λέει το λαϊκό άσμα, ευχάριστα στα αυτιά μας. Όμως θα είμαστε δίπλα, βήμα-βήμα, να δούμε και όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε να ξεκολλήσουν τα πράγματα. Επειδή λέτε να ξεκολλήσουμε τα πράγματα, αρκετά πράγματα βρήκατε κολλημένα, να το πω, ή παγωμένα, ή με τον ένα τον άλλον τρόπο καθορισμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα σελίδα που άνοιξε με την παρουσία σας στο Δήμο Σπάρτης. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας και αν έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα να βάλετε κάποια πράγματα που θέλετε και εσείς μέσα σε αυτό τους πρώτους λίγους μήνες της θητείας σας. Πολύ σωστή ερώτηση και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Είναι γεγονός ότι έχω πει πολλές φορές ότι κάθε δημοτική αρχή έχει μία συνέχεια. Ο έχει αλίμονο, αν η κάθε δημοτική αρχή επαναλαμβάνει, δεν κοιτάει να δει τι έχει παραλάβει από πίσω, να διορθώσει τα κακό κείμενα και να προσπαθήσει να πατήσει σε νέα βήματα. Εμείς επενδύσαμε στο αυτονόητο, στην καθημερινότητα του Δημότη. Γιατί η καθημερινότητα, καλά τα μεγαλεπίβολα σχέδια, καλά τα μουσεία, καλές οι εγκαταστάσεις, αλλά αν δεν επενδύσουμε στην καθαριότητα, σε μια προσπάθεια εφταξίας, δεν γίνεται δουλειά. Επενδύσαμε, θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μέρα με τη μέρα το κερδίζουμε. Είμαστε καθημερινά και το παρακολουθούμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε και την νοοτροπία των δημοτών μας πάνω σε αυτό. Υπάρχουν θέματα που έχουμε παραλάβει και είναι στην ουσία ορολογιακές βόμβες. Είναι θέματα όπως είναι οι αναπλάσεις και τα έργα που γίνονται στο κέντρο της πόλης, τα οποία μας προβληματίζουν. Τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Είμαστε πάνω ακριβώς όπως ορίζουν οι υπηρεσίες και οι νόμοι και τα παρακολουθούμε και ανάλογα θα είμαστε να προκαλέσουμε τις εξελίξεις και σίγουρα βάζουμε το μελλοντικά μας σχέδια. Ποια είναι τα μελλοντικά μας σχέδια λοιπόν? Η επένδυση στην καθημερινότητα συνεχίζει και είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για μας. Από και έπειτα, θέλουμε να επενδύσουμε σε εγκαταστάσεις, να δώσουμε τη δυνατότητα η Σπάρτη στερεί τα αθλητικών υποδομών. Έχουμε λοιπόν στο πλάνο μας μια γενική αναβάθμιση και γενναία αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Σπάρτης. Mm-hmm. Θέλουμε άμεσα να παραδώσουμε στον επόμενο χρόνο, επόμενη διετία, κλειστό γυμναστήριο που θα λύσει τα προβλήματα. Σας θυμίζω ότι το κλειστό γυμναστήριο της πόλης είναι παμπάλαιο. Έχει ήδη, υπήρχε μια πρόταση, είχε υποβληθεί σε χρηματοδότηση, για χρηματοδότηση, μια πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση. Χάθηκε κι αυτή. Ευελπιστώ ότι θα βρούμε τον τρόπο να βρούμε χρηματοδότηση. Ξέρετε ότι οι εποχές των χρημάτων που έρεαν δεν είναι πλέον όπως ήταν κάποτε. Όμως η δική μας υποχρέωση είναι να ψάξουμε να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης. Και θα τους βρούμε και θα το κάνουμε. Και σας τονίζω το εξής. Η Σπάρτη βρίσκεται σε τα επόμενα χρόνια σε ένα, ας το πω, ιστορικό σταθμοδρόμι. Θυμίζω, όπως είπαμε, το παλιό αρχαιολογικό μουσείο, το νέο αρχαιολογικό μουσείο, αλλά και το νοσοκομείο, το οποίο γίνεται υπό την επίβλεψη και από το Ίδρυμα Νιάρχος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα επόμενα χρόνια. Αλλάζει τελείως ο τρόπος με τον οποίο η Σπάρτη θα βρίσκεται όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά και στο πανευρωπαϊκό στερέωμα. Και στόχο μας είμαστε να είμαστε έτοιμοι, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Σύντομα θα ετοιμάσουμε και θα είμαστε θέση να παρουσιάσουμε μία πρόταση ανάπλασης για το βόρειο και το νότιο άξονα της Παλαιολόγου και την κεντρική οδό της Λιουκούργου. Μία ανάπλαση που όμως θα σέβεται την ιστορία και τα αρχιτεκτονικά και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της πόλης μας, όπως αυτά τα έχουμε παραλάβει από τους προγόνους μας. Θέλουμε να επενδύσουμε σε αναπλάσεις ανά τις γειτονιές, στα πεζοδρόμια της πόλης, τα οποία είναι σε πάρα πολύ άθλια κατάσταση. Έχω εικόνα. Πολύ μεγάλη πάνω σε αυτό. Οι κοινότητες του Δήμου μας θέλουμε σιγά σιγά να δούμε τα προβληματάκια τους. Διεκδικήσαμε και είμαστε από τους Δήμους που πήραν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα έργα της πυροπροστασίας. Υποβάλαμε πρόταση 425.000 και εγκριθήκαν 350.000 ευρώ. Σίγουρα μας απασχολεί το θέμα της άρδευσης και της σύνδρευσης, το οποίο δεν είναι δικό μας μόνο θέμα.
Είναι ευρύτερο και νομίζω ότι χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες όλων των φορέων, όχι μόνο. Να υποβάλουμε μελέτες, να μπουν σε ακυκλώματα κτλ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ, είμαστε μια νέα δημοτική αρχή 8 μηνών, όμως πλέον το νερό μπαίνει στα βλάκι, οι ευθύνες βαραίνουν εμάς και είμαστε εδώ να τις αντιμετωπίσουμε και να οδηγήσουμε την Σπάρτη μπροστά, με άλματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημάρχε. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά πάνω σε αυτά που περιγράψατε και φυσικά να τα δούμε και αναλυτικά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.